Γεια σας φίλοι μου, Ηλίας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα παρουσιάσουμε το 75041 Vulture Droid. Βλέπουμε εδώ το κουτί μπροστά. Star Wars, ο Darth Vader στην επάνω δεξιά γωνία. Το Vulture Droid που πρωταγωνιστεί εδώ πέρα μπροστά, με ένα Buzz Droid μικρό. Στην κάτω αριστερή γωνία έχουμε τις τρεις φιγούρες του set. Το Buzz Droid, τον Pilot Battle Droid και τον Neimodian Warrior. Άμα γυρίσουμε το κουτί θα δούμε στην πίσω μεριά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του set αυτού. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια από αυτά. Και ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε αμέσως να φτιάξουμε το set μας και θα τα πούμε αμέσως μετά. Έτοιμο λοιπόν το Vulture Droid μας. Ας δούμε λίγο πρώτα τις φιγούρες που περιλαμβάνουν στο set αυτό. Πρώτη εδώ η φιγουρίτσα μας, το Buzz Droid. Είναι ένα droid πολύ συμπαθητικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε από την ταινία, που έπεφτε πάνω στο σκάφος του Anakin Skywalker και το διέλυε με αυτό το πριονάκι, σιγά σιγά το κατέτρωγε. Αρκετά συμπαθητικό, η κατασκευή ενδιαφέρουσα. Συνδυάζονται τα κομμάτια όλα πολύ αρμονικά και θα έλεγα ότι είναι αρκετά όμορφο σαν φιγούρα. Έχει αυτά εδώ τα δύο τα εξωγκώματα που εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν βολβούς από μάτια. Έχει εδώ το πριονάκι που ποτέ δεν το κόβει. Τα ποδαράκια αυτά. Έξυπνη κατασκευή θα έλεγα από τη Lego. Η δεύτερη φιγούρα που περιλαμβάνεται στο set αυτό είναι εδώ πέρα το Pilot Battle Droid που το περιγράφει. Είναι ένα απλό Battle Droid με ένα πιστολάκι που ρωτάει στο χέρι και βέβαια στο κορμό του ξεχωρίζει, γιατί είναι μπλε ο κορμός του και είναι απλά χρωματισμένο στο μπροστινό μέρος, στο χρώμα του υπόλοιπου Droid, ενώ από το πίσω μέρος δεν είναι χρωματισμένος. Κατά τα άλλα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Και μία ακόμα φιγούρα που περιλαμβάνεται σε αυτό το set δεν είναι άλλη από τον Neimodian Warrior. Μία φιγούρα η οποία είναι λίγο παράτερη με το set αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ όμορφη. Έχει, όπως βλέπουμε, κρατάει μία καραμπίνα που κρατάνε και τα Wookiees σε άλλα set. Φοράει ένα κράνος το οποίο θυμίζει ισπανικό κράνος στρατιωτών παλιότερα, όταν τέλος πάντων οι Ισπανοί έκαναν εκστρατείες στην Αμερική. Το πρόσωπό του είναι πολύ ενδιαφέρον, έχει εδώ πέρα την έκφρασή του είναι μία, δεν έχει δεύτερη έκφραση να πούμε. Από πίσω βλέπουμε ότι έχει έτσι τα σχεδιάκια πάνω στον κορμό, τα πόδια του είναι πολύ λεπτομερέστερα, έχει πάρα πολλές έτσι αναπαραστάσεις, ο θωρακάς του. Αρκετά ενδιαφέρον θα έλεγα, φιγούρα που δεν τη βρίσκεις και νομίζω σε άλλο σετ εύκολα, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλο σετ. Και ας δούμε τώρα το Vulture Droid αυτό καθεαυτό. Όπως βλέπουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Vulture Droid το έχω σε φάση που είναι Starfighter. Θα το γυρίσουμε λίγο να το δείτε έτσι από όλες τις πλευρές. Είναι αρκετά όμορφο σαν Starfighter. Έχει εδώ 2 και 2 από την άλλη μεριά 4 που υποτίθεται ότι είναι τα laser του. Αυτά εδώ πάνω είναι όλα αυτοκόλλητα. Για να το πιάσω λίγο, να το φέρω πιο κοντά. Στο κάτω φτερό και αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα. Τα ίδια και από την άλλη μεριά. Στο κάτω μέρος, δεξιά και αριστερά, εδώ έχει 2 spring loaded shooters, τα οποία απλά τα ακουμπάς από πίσω και εκτοξεύονται με τα ελαττήρια. Εδώ μπροστά και αυτά είναι αυτοκόλλητα. Και εδώ αυτοκόλλητο. Αυτό το set γενικά έχει αρκετά αυτοκολλητάκια. Και αυτή εδώ είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτό το Vulture Droid, είναι ότι έχει 2 μορφές, μπορεί και μεταμορφώνεται. Αυτή είναι η μορφή του ως Starfighter, ως μαχητικό δηλαδή, ως σκάφος.
Και αν το γυρίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ανοίξουμε και τα πόδια εδώ, το ίδιο κάνουμε και από την άλλη εδώ, έτσι φέρουμε λίγο τον κορμό προς τα μπροστά, τραβάμε και το κεφάλι. Θα φτιάξω λίγο την κάμερα για να πάρει όλο το πλάνο εδώ. Οκ, το πετύχαμε. Βλέπετε ότι μεταμορφώνεται και γίνεται έτσι σαν walker, και από αυτή τη μορφή έτσι έχει εδώ το κεφάλι με τα μάτια, υποτίθεται θυμίζει έτσι κάπως σαν αρπακτικό, και εξού και το όνομα Vulture Droid. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, στην ταινία μέσα τα Vulture Droids ήταν αυτόνομα ρομπότ τα ίδια, ήταν ρομπότ μαχητικά, δεν υπήρχε ανάγκη να έχουν πιλότο. Και αυτό εδώ τώρα η αλήθεια είναι ότι με ξένησε κάπως, που έχει εδώ πέρα υπέφτιαξε η Lego, έχει βάλει σε αυτό το σημείο μια υποδοχή για να μπαίνει ο πιλότος του Vulture Droid εδώ πέρα, βλέπετε, και μάλιστα και το αυτοκόλλητο που έχει στο πιλωτήριο εδώ πέρα στο control panel είναι και είναι μοναδικό, δεν το ξαναδεί τουλάχιστον εγώ σε άλλο set. Και κλείνει υποτίθεται το πότο και κρύβει μέσα τον πιλότο. Αυτό βέβαια στην ταινία όπου σε βγήκε το Spring Loaded Shooter, όπως είπα και στην ταινία, βέβαια δεν γινόταν στην πραγματικότητα, καθώς τα Vulture Droids ήταν αυτόνομα ρομπότ μαχητικά. Εκτός από αυτήν εδώ τη λεπτομέρεια, κατά τα άλλα νομίζω ότι το Vulture Droid είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον set. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε, είναι ένα set που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Και θα έλεγα ότι με άφησε ικανοποιημένο. Η κατασκευή του είναι εύκολη. Και να σε αυτό το σημείο ότι εγώ τουλάχιστον το προμηθεύτηκα από το eBay, όπου και το αγόρασα. Και νομίζω ότι είναι ένα συμπαθητικό set και αξίζει να βρίσκεται στη συλλογή σας. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλοι καλά και may the force be with you. Γεια σας.